ξεκίνησαν οι αφήξεις στην ΑΕΚ. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι περιμένουμε μία με τρεις μεταγραφές να ολοκληρωθούν. Πέσαμε νομίζω μέσα, διότι ήρθε και ο Περέιρα, ήρθε και ο Κοϊτά. Θα τα πούμε βεβαίως και με τον Μάριο Ματσάγκο όλα αυτά. Βεβαίως, παιδιά, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Όρια Μπάλα στο YouTube. Για το καλοκαίρι σας συνοδεύουμε, έτσι πιστεύω ότι είμαστε μια ευχάριστη παρέα για σας. Μαθαίνετε τα πάντα για τις αγαπημένες σας ομάδες. Ειδικά από τη Δευτέρα και μετά θα μπούμε και σε full πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, διότι τον Αύγουστο ξεκινάνε οι αδειούλες μέχρι να πάμε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο, οπότε μετά μας περιμένει ένας χειμώνας αρκετά καυτός. Σε καλησπέριζω, Μάριε. Καλησπέρα, Αντρέα. Ας είπε το κύριο που είναι από πίσω σου, έτσι, με αυτό το διακριτικό που καμισάκι. Τι όμορφια. Αυτά είναι. Τελευταία λέξη της μόδας. Είναι η τελευταία λέξη πριν πεθάνει ο μόδιστρος, ρε παιδί. τι που καμισιά είναι αυτή, δηλαδή. Ωραίος. Ρομπέρτο Περέιρα, από χθες το βράδυ στη χώρα μας, ήρθε για να υπογράψει στην ΑΕΚ. Σήμερα πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Είναι τούρμπο τούκου, όπως είναι το παρατσούκλι του. Και αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΑΕΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο ξέρει ο Ματίας Αλμέιδα, τον εμπιστεύεται, είχε επικοινωνία μαζί του. Πλούσιες παραστάσεις, γεμάτο βιογραφικό. Σίγουρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα προσφέρει πάρα πολλές λύσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Μεγάλος παίκτης. Παικταράς. Οπότε είναι ο πρώτος ενδεκαδάτος που αποκτά ο Αλμέιδα και η ΑΕΚ φέτος. Βέβαια, δεν ήταν η μοναδική άφηξη χθες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήταν και ο Κοϊτά ο οποίος ήρθε για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά ο οποίος έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 3. Εντάξει, το περίμεναν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Άλλο στυλ, άλλου είδους ποδοσφαιριστής. Επίσης, αυτός αγωνίζεται στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Αύριο θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί και αυτός αύριο ή η μεταγραφή του θα πάει για το Σάββατο. Πιθανότητα να πάει για το Σάββατο. Θυμίζετε ότι η ΑΕΚ τον αποκτά με ένα αντίτιμο που φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ η Sint-Truidend, ομάδα στην οποία ανήκε, θα διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης 10%. Αχ, αυτή η μεταπόληση πόσο. Ναι, ναι. Για 5 χρόνια θα υπογράψει ο Κοϊτά, ο οποίος ο Αφρικανός Εξτρέμ έφτασε με πτήση από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δηλαδή κάποια βίντεο που έχω δει. Μιλάμε για έναν παίκτη που αν κάνει πράγματα που έκανε στο Βέλγιο, νομίζω θα παραμιλάμε εδώ στη χώρα μας. Και φυσικά οι αφήξεις δεν τελειώνουν. Περιμένουμε ποιος ή ποιοι θα είναι οι επόμενοι. Υπάρχουν ήδη τα ονόματα των Λαμέλα, Αντούνα και Κορέα στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται ένας πανικός. Με ρωτάει και πάρα πολλοί κόσμος τι γίνεται με το Λαμέλα, αν είναι πάρα πολύ κοντά η ΑΕΚ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει μια πρόταση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Λαμέλα και περιμένει την απάντησή του. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή που κάνουν τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, θα απαντήσει τις επόμενες 48 ώρες, θα απαντήσει τις επόμενες 72 ώρες. Όχι, νομίζω ότι θα απαντήσει όποτε εκείνος νιώθει έτοιμος. Μην ξεχνάμε, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, το λέω και σε αυτό, δεν είναι μόνο το οικονομικό που παίζει ρόλο για έναν ποδοσφαιριστή. Μετράνε πάρα πολλά πράγματα. Φεύγει από ένα πρωτάθλημα που είναι το ισπανικό, εφόσον φύγει και δεν πάει κάπου αλλού, και θέλει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και ότι. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Λαμέλα έχει παίξει και στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχει παίξει και στην Τότεναμ και στη Σεβίλη. Δηλαδή είναι ομάδες υψηλού επίπεδου. Τώρα να έρθει στην Ελλάδα ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, μιλάμε για τον μπαμ του καλοκαιριού. Δεν το είναι τον μπαμ του καλοκαιριού, ναι. Μακάρι να έρθει. Μιλάμε για πάρα πολύ καλούς παίκτες, το είπε και ο Ματίας Αλμέιδα στους απεσταλμένους
τον ΜΜΕ στην Ολλανδία, στην απολογιστική του συνέντευξη, ότι είναι και αυτός και ο Κορέα δύο πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και μακάρι να έρθουν στην ΑΕΚ. Άρα λοιπόν μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του και του Λαμέλα και του Κορέα αλλά και του Αντούνα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα έρθουν τις επόμενες 2-3 μέρες. Αυτό δεν το ξέρει κανένας και όποιος το λέει παραμυθιάζει τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει προτάσεις και στους τρεις, τους θέλει και τους τρεις και μακάρι να τους αποκτήσει και τους τρεις ή έστω έναν ή δύο από αυτούς. Γιατί το λέω δεν είναι μόνο το οικονομικό, παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο. Είναι σε τι πρωτάθλημα πας, ακόμα και οι καιρικές συνθήκες εγώ θα σου πω, ακόμα και το αν θα έχουν κοντά την οικογένειά τους, όλα παίζουν ρόλο για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Μακάρι να έρθουν. Μακάρι να έρθουν γιατί θα δούμε πραγματικά αυτό που σου λέω, Αντρέα, θα δούμε μεγάλα πράγματα από την ΑΕΚ. Το κλίμα έχει γυρίσει. Θυμίζω ότι τις πρώτες 5 μέρες, αν είναι δυνατόν, γι' αυτό είμαστε Ελληνάρες, μέσα στην πρώτη εβδομάδα οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έκραζαν τον νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο, γιατί δεν κάνει μεταγραφές. Πού θα τις κάνει, μέσα στον Ιούνιο, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί συμβόλαια, προς Θεού. Και είπε ο άνθρωπος το απλό, δέστε τις ζώνες και απολαύστε το ταξίδι. Το ταξίδι νομίζω πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ ξεκινάει ενθαρρυντικά. Βέβαια, να δούμε κιόλας μέχρι τα τέλη Ιουλίου τι θα γίνει, τι κινήσεις θα γίνουν ακόμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει να παίξει και στο Conference League, τα προκριματικά. Στο συγκριτικά Κορέα με Λαμέλα, υπάρχει κάποιος που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να έρθει στην ΑΕΚ? Κοίταξε να δεις τώρα, ο Κορέα. Ο Χωακίν Κορέα, άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής, ανήκει στην Ίντερ. Μάνι έχει 4 μνηστήρες να αντιμετωπίσει. Έχει τη Μόντσα, έχει τη Ρίβερ, έχει τη River Plate, έχει τη Λάτσιο και έχει και τη Σεβίλη. Δηλαδή 4 ομάδες από όχι και τόσο του πεταματού πρωταθλήματος. Διόλευκα τα φρόντα πρωταθλήματος. Βέβαια. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στην Μαρσέιγ με τη μορφή δανεισμού από πλευρά Σίντερ. Ένας ποδοσφαιριστής, από όσο μαθαίνω ότι στην Ίντερ ζητάνε 7 με 8 εκατομμύρια για να το δώσουν, καθώς έχουν δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσουν, ενώ η αμοιβή του κάθε χρόνο είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι εύκολη η περίπτωσή του. Εγώ δεν θα πω ότι χαλάει η μεταγραφή ή ότι είναι. Θα πω ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει την πρότασή της για να τον αποκτήσει και τον Κορέα. Και αυτό είναι μεταγραφικό μπαμ, εφόσον γίνει. Δεν θα σου πω ποιος είναι πιο κοντά, γιατί δεν το ξέρω. Οπότε δηλαδή την επόμενη φορά. Πιστεύω ότι πιο κοντά είναι ο Λαμέλα. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα δούμε βέβαια αν μια από τις δύο περιπτώσεις αυτές θα ευδοκιμήσει, αν θα έχει happy end. Ναι, συν τον Αντούνα που πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Συν τον Αντούνα, που από ό,τι ακούω η ΑΕΚ θα συναντηθεί με την Κρουζαζούλ για τον παίκτη αυτόν. Σε τι στάδιο βρίσκονται? Σύμφωνα με τους Μεξικανούς, υπάρχει συμφωνία ΑΕΚ Κρουζαζούλ με το ποσό, όπως αναφέρουν οι Μεξικανοί, με το ποσό της μεταγραφής να κλείνει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μάλιστα θα μοιραστεί με τη Τζίβα Ζουγαλαθαχάρα που κατέχει αυτό το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Και αυτός μεταπόληση. Και αυτός μεταπόληση. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όταν βλέπεις Μεξικό, Αργεντινή, Βραζιλία, τέτοιου είδους παίκτες, να πούμε ότι στη συμφωνία, εφόσον ισχύουν όλα αυτά που γράφουν οι Μεξικάνοι, συμπεριλαμβάνεται και οψιόν μεταπόληση τη τάξη κοντά στο 30% με την Κρούζα Ζουλ, να υποφελείται μελλοντικά σε περίπτωση μεταπόληση του Αντούνα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι ένας κύκλος. Ό,τι έγινε με το Λιβάι πριν μερικά χρόνια με την Ισραηλινή ομάδα τη Χάπουελ, κάτι τέτοιο γίνεται και με τον Γκοϊτά και με τον Αντούνα. Ακριβώς. Είναι τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολες, όμως δεν είναι... Είναι δύσκολες, το ξέρουν στην ΑΕΚ αυτό. Δεν είναι εύκολες, όμως η ΑΕΚ το παλεύει. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν ήρθε απλά να κάτσει σε μια καρέκλα και να απολαύσει την καρέκλα.
είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος από την πρώτη στιγμή, ότι εμένα μου αρέσει να είμαι πρωταγωνιστής. Και το δείχνει. Εγώ θα πω ότι αν έβαζε ένα τίτλο, αυτή τη στιγμή ο Μάριος Ηλιόπουλος χαϊδεύει τον Γκάζι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κάθε νέος πρόεδρος μιας ομάδας, ειδικά την πρώτη χρονιά που ξεκινάει, θέλει να εντυπωσιάσει, θέλει να δώσει ένα δείγμα γραφής φοβερό και τρομερό. Οπότε και ο κύριος Ηλιόπουλος κινείται σε αυτό το πνεύμα, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να κάνει διαφορετικά, να πει ότι μου αφήνει μια κληρονομιά ο κύριος Μελισανίδης, μια ΑΕΚ νοικοκυρεμένη, στρωμένη και εγώ θα εμφανίσω μια εικόνα διάλυσης. Οπότε, εκ των ου Κάνεφ, θα βλέπαμε μια αντίδραση της ΑΕΚ τώρα. Θα βλέπαμε μια αντίδραση. Όπως είχαμε πει σε παλαιότερα βίντεο, ότι δεν υπάρχει ταβάνι στις μεταγραφές της ΑΕΚ. Δηλαδή, πολλοί ρωτούσαν πόσες μεταγραφές θα κάνει, 2, 3. Βλέπει κάποιος ότι γίνονται μεταγραφές. Δεν τον ενδιαφέρει ο αριθμός. Τον ενδιαφέρει να φτιαχτεί ένα σύλλογο, ένα ρόστερ, μια ομάδα η οποία θα έχει σίγουρα 2 εισάξεις σε δεκάδες. Και θα τις έχει φέτος η ΑΕΚ αυτές τις 2 εισάξεις σε δεκάδες. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κινείται για 7 με 8 παίκτες συνολικά από ό,τι το κόβει. Μην ξεχνάμε ότι ανακοινώθηκαν και οι 2 τερματοφύλακες, δηλαδή και ο Μπρινιόλι και ο Στρακώσα. Δηλαδή έχεις Μπρινιόλι, Στρακώσα, έχεις Περέιρα, έχεις Κοϊτάι, Δημάνι, 4. Ναι. Άμα πας και για άλλους 4, δηλαδή ο Αντούνα πες ότι είναι κοντά, αν σου κάτσει ένας Λαμέλα ή ένας Κορέα, ξέρω εγώ, μετά θες 2-3 κινήσεις και τελειώνει το έργο. Οπότε η ΑΕΚ νομίζω δεν απέχει πολύ από το να αποκτήσει κοντά στην ενδεκάδα ποδοσφαιριστών για φέτος. Ανάλογα πώς θα κινηθεί. Πολλοί ρωτάνε, για παράδειγμα, φίλοι, τι θα γίνει στα μετόπισθεν, αν η ΑΕΚ πάρει κάποιο στόπερ, αν αποκτηθούν μπακ. Δεν το βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ενώ ήμουν αισιόδοξος ότι η ΑΕΚ μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση κάποιου στόπερ ή κάποιου μπακ. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα κάθε εβδομάδα που κάνουμε εκπομπή, έρχονται και νέες πληροφορίες σε μένα τουλάχιστον, ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση κάποιου στόπερ, κάποιου μπακ. Δηλαδή, το λέω αυτό με το σκεπτικό ότι αν δεν προχωρήσει σε κάποια μεταγραφική κίνηση, αν δεν γίνει δηλαδή και μείνει με Πίλιο, Χατζησαφή στα αριστερά, Ρότα και Ραντόνια στα δεξιά, εμένα δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια να δούμε πάλι τον Πινέδα δεξί μπακ. Και πρόσεξε τι θα πω, αν χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια, όπως το έκανε στην Δυναμό, να δούμε και το Λιούμπισιτς αριστερό μπακ. Ναι, αλλά το θέμα είναι η ΑΕΚ σιγά σιγά να κάνει ένα update, δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μπροστά να έχεις Κοϊτά, Περέιρα, να έχεις, ξέρω εγώ, Λαμέλα ή Κορέα και πίσω να έχεις το Βίντα στα 35, το Μουκουντή ένα χρόνο μεγαλύτερο και από πίσω να έχεις Μίτογλου και Κάλενς. Θέλει σίγουρα στόπερ η ΑΕΚ. Ότι θέλει, θέλει. Εγώ σου λέω ότι κάθε εβδομάδα τι πληροφορίες έρχονται σε μένα. Αυτή τη εβδομάδα οι πληροφορίες λένε υπάρχει μια στασιμότητα εκεί και η ΑΕΚ δουλεύει τα μεταγραφικά της από τη μεσοεπιθετική γραμμή. Από τη μέση και μπροστά. Εκεί κινείται αυτή τη εβδομάδα. Τώρα, την άλλη εβδομάδα, αν έχω κάποια πληροφορία ότι η ΑΕΚ κινείται για τον τάδε δεξί μπακ ή για τον τάδε στόπερ, εδώ είμαστε να τα πούμε. Πάμε έτσι λίγο γρήγορα και στα υπόλοιπα. Καταρχήν η ΑΕΚ είχε δώσει, επέστρεψε από την προετοιμασία στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία, 17 μέρες εκεί. Έδωσε και ένα τελευταίο φιλικό με τη Γάνδη, που άφησε και θετικές εντυπώσεις και είχε και έναν προβληματισμό για την ΑΕΚ, ειδικά στην άμυνα, γιατί γίνανε κάποια λάθη πολύ εύκολα στο τελικό 2-2 με τη Γάνδη. Ο κύριος Αλμέιδα, τι εντυπώσεις έχει από τη συγκεκριμένη, από την προετοιμασία που διεξήχθη στην Ολλανδία? Κοίταξε να δεις, λάθη έγιναν, τα είδε, τα γνωρίζει, πρέπει να τα διορθώσει. Εγώ θα πω ότι στις αυτές τις 17 μέρες με τους παίκτες που πήγε, έκανε όποια προετοιμασία έπρεπε να κάνει. Νομίζω τώρα στην Αθήνα θα δημιουργηθεί η ομάδα με τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν, ώστε να είναι έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι 24 του μήνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Βελέζ Μόσταρ,
είτε την Ίντερ Ντεσκάλδες, που χθες οι δυο τους αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στη Βοσνία. Σε μια μίνι έκπληξη, όπου η Βέλες δεν κέρδισε την ομάδα της Ανδώρας, και έτσι θα έχουμε μια ρεβάνς αρκετά συναρπαστική στην Ανδώρα. Η ΑΕΚ επίσης, να πούμε και κάτι τελευταίο λίγο πιο εντρικαδόρικο, ψήφισε υπέρ της πρότασης για το 1-4. Ναι. Η ΑΕΚ όμως, δηλαδή, από τη στιγμή που δεν είναι στην ίδια γραμμή με τον ΠΑΟΚ πλέον, και που αν θυμηθούμε πέρσι, που υπήρχαν οι θέσεις 5 και 6, ήταν η Λαμία και ο Άρης. Η Λαμία έχει καλές σχέσεις με την ΑΕΚ. Και η Λαμία έκοψε βάθμους από τον ΠΑΟΚ πέρσι. Για ποιο λόγο η ΑΕΚ να πει το ναι σε μια τέτοια αλλαγή? Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό φτάσατε σε αυτή την απόφαση? Κοίταμε, το σκεπτικό από όσο μαθαίνουμε, δηλαδή επειδή εγκρίθηκε και ομόφωνα, όπως είπες, να περάσει αυτό το 1-4, η θέση της ΑΕΚ ήταν η εξής. Ψήφισε υπέρ της εξαγωγής στο play-off με τον group 1-4, 5-8 και 9-14, όπως δημιουργήθηκε. Συμφώνησε με την πλειοψηφία στο group 5-8 να γίνεται μείωση των βαθμών, τους κατά 50% πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Αυτό το λεγόμενο format του 50% που εφαρμόστηκε στη Super League 2, να πω, και κάποιοι τότε φώναζαν, που και αυτοί πρότειναν σήμερα να περάσει, δεν ήθελε, πιστεύω, να πάει κόντρα στους άλλους τρεις. Όπως και οι άλλοι τρεις, δεν ήθελε ο καθένας να πάει κόντρα σε κάποιον. Νομίζω ότι θα πω, έτσι όπως το εξέλαβα εγώ, χωρίς να γνωρίζω κάτι περαιτέρω, είναι ότι είναι βολεμένοι και οι τέσσερις. Με αυτή τη δημιουργία του 1-4. Αν θέλεις τη γνώμη μου, για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν play-off. Πρέπει να υπάρχει κατευθείαν πρωταθλητής, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και να τελειώνει όλο αυτό το παραμύθι. Απλά δημιουργήθηκε για τα τηλεοπτικά, για περισσότερα έσοδα και. Γίναμε Βέλγιο, Ολλανδία, δηλαδή μόνο σε εκείνα τα πρωταθλήματα παίζουν οι ομάδες, χωρίζονται σε τρία γκρουπ. Ακόμα και στην Κύπρο, ας πούμε, ή σε άλλα πρωταθλήματα, βλέπεις ότι έστω υπάρχουν τα play-off με 6 ομάδες ή και 8 πολλές φορές, και τα play-out που είναι οι 6 τελευταίοι. Δηλαδή, εγώ αυτό διακρίνω, ότι και οι 4 είναι βολεμένοι, βολεύτηκαν με αυτό το 1-4. Όποιοι γίνανε αυτοί οι 4, το λεγόμενο που λέμε Big 4, που δεν μου αρέσει και η έκφραση αυτή Big 4, και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή είναι πολλά βήματα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα τα χρήματα, βασικά η οικονομική δυνατότητα των τεσσάρων ΠΑ είναι χαοτική μπροστά σου. Ναι. Απλά τώρα νομίζω ότι με αυτό το σύστημα τριών ταχυτήτων δεν κάνει καλό στην ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Δηλαδή γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και άσχημα. Τέλος πάντων, αυτό θα φανεί μες στη σεζόν. Πώς θα δείξει το πράγμα, αν θα υπάρχει ανταγωνισμός, αν κάποιες ομάδες θα τονίσουν, όλα αυτά θα τα δούμε προσεχώς. Να ευχαριστήσω πολύ τον Μάριο, ο οποίος περιμένει τον Μπάμελα Μέλα, να τον δούμε έτσι. Όχι μόνο, εγώ το περιμένει και πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος, να πάει στο αεροδρόμιο, να αγκαλιάσει, να φιλεί στο Λαμέλα, να του πει γεια σου αγόρι μου. Buenos Dias και λοιπά και λοιπά, Buenos Noches. Ελπίζουμε να γίνει μεταγραφή. Θυμίζω, η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση, δεν θα αναφέρω το ποσό, γιατί το ξέρω. Απλά θα πω ότι έχει κάνει πρόταση για μονοετές, μάλλον για κάθε χρόνο να εισπράττει ο ποδοσφαιριστής πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά λεφτά. Τριετές συμβόλαιο. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο προσφέρει η ΑΕΚ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν αναφέρω κάπου την ΠΑΕ για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Τι γνωρίζω εγώ, λέω. Μάλιστα. Αυτά, παιδιά, νομίζω ότι σας καλύψαμε. Τα είπαμε όλα έτσι πάρα πολύ συγκροτημένα με τον Μάριο. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα με Μάριο Ματσάγκο και ΑΕΚ, μιας και θα πλησιάσουμε στην τελική ευθεία του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ για τη φετινή χρονιά στο Conference League, ή με τη Βέλες ή με την ομάδα από την Ανδώρα. Να το ευχηθώ καλό βράδυ, βεβαίως. Καλό βράδυ, Ανδρέα, να είσαι καλά. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, εγγραφή στο κανάλι μας, περιμένουμε τα σχόλιά σας και φυσικά
τα like σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.